μου κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις ευχές που μου γράψατε στο εχθεσινό vlog μας για καλή αρχή, καλές γιορτές και τέτοιες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας κρατάω καλή παρέα, αυτό θέλω εγώ. Τίποτα άλλο δεν θέλω, αλήθεια, να σας κρατάω καλή παρέα και να περνάει εννοείται και εμένα η μέρα μου εδώ με το vlog μας, την επεξεργασία και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις και για το νερό και για τη σκούπα, θα σας τα πω εδώ όλα σήμερα και για το νεράκι το πρωινό με το μήλο και την κανέλα, αλλά και για τη σκούπα που είδατε, τη ρομποτική σκούπα, για την οποία η αλήθεια δεν ξέρω αν θυμάμαι ποια είναι ακριβώς. Καθίστε κιόλας, επειδή τη ρυθμίζεις από το κινητό, να τη βάλω λίγο έτσι να σκουπίσει για να βγει έξω από εκεί πέρα που την έχουμε. Για να σας τη δείξω. Λοιπόν, η ρόμπα μου είναι όιζο. Μου την πήρε η κουμπαρούλα μου, η νονά του Αλέξανδρου, για τα γενέθλιά μου, και είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ μαλακούλα. Και τι άλλο με έχετε ρωτήσει, παιδιά, τα στολίδια όλα από το δέντρο είναι τζάμπο. Το δέντρο είναι από ένα κατάστημα εκλογής στο Μαρούσι, αλλά νομίζω δεν έχει shop, οπότε νομίζω είναι μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα κάγκελα είναι από Lapin Magic Land, τα κάγκελα τα προστατευτικά που έχουμε βάλει για τον μικρό. Δεν θα μπορώ να απαντάω τώρα στα μηνύματα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθώ στα vlog μας να σας λύνω τις περισσότερες απορίες. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας μιλήσω για τη σκούπα, που είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλές ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο. Αυτή εδώ πέρα είναι η σκούπα, είναι από την εταιρεία Xiaomi, αν βρω μοντέλο θα σας βάλω. Εδώ πέρα λέει Roborock, δεν ξέρω αν βοηθάει. Άμα τη δείτε τώρα από το σχέδιο θα την βρείτε κιόλας. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο κάδος της, δείτε εδώ πέρα τι έχει μαζέψει. Μαζεύει πάρα πολύ πράγμα. Τη ρυθμίζεις από το κινητό, πού θες να πάει, τι θέλεις να κάνει, ποιο μέρος να σκουπίσει του σπιτιού, ποιο να μην σκουπίσει, τι ώρα να το κάνει. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Πάει μόνη της και φορτίζει. Δηλαδή δεν χρειάζεται εσύ να την παινοβγάζεις, στο κινητό πατάς να σκουπίσει, φεύγει. Μόλις τελειώσει το σπίτι γυρνάει, αν τελειώνει η μπαταρία της, δηλαδή αν έχετε πολύ μεγάλο σπίτι και δεν αντέχει η μπαταρία της για όλο σας το σπίτι, μπορεί να γυρίσει μόνη της, να φορτίσει και μετά να συνεχίσει. Είναι τέλεια. Σφουγγαρίζει κιόλας. Οκ, okay, δεν κάνει κανένα σφουγγαρίσμα της προκοπής. Δηλαδή, έχω το μοντέλο που σφουγγαρίζει, γιατί υπάρχουν και μοντέλα τα οποία δεν σφουγγαρίζουν. Γενικότερα είναι ωραία σκούπα. Ηλεκτρονικά την είχα βρει, τώρα δεν θυμάμαι από ποιο κατάστημα. Την έχουμε αρκετούς μήνες. Την είχαμε πάρει, νομίζω, πριν το καλοκαίρι. Και επειδή σε κάποια βίντεο είχε φανεί ήδη, είχα κάποιες ερωτήσεις και ήθελα να σας απαντήσω για τη σκούπα, θέλω να σας πω ότι με έχει σώσει. Με έχει σώσει τώρα με το μωρό. Βέβαια έχει ξεκινήσει τώρα μικρός και την ακολουθεί από πίσω. Δηλαδή παίζει μαζί της, παίζει με τη σκούπα αλήθεια. Και τι άλλο να σας πω για αυτή τη σκούπα, δεν ξέρω. Ωραία είναι. Θέλω να σας πω ναι σίγουρα ότι πλέον με τη σκούπα, εγώ τη βάζω κάθε μέρα, μία φορά την ημέρα, να σκουπίσει. Αν θες μπορείς να τη βάλεις και περισσότερες φορές να σκουπίσει. Η συγκεκριμένη σκούπα κάνει τόσο καλή δουλειά που είμαι τόσο ευχαριστημένη. Που εγώ βάζω σκούπα μόνο μία φορά το μήνα πλέον. Και βάζω σκούπα διότι θέλω απλά να παίρνω σε μέρη που μπορεί να μην φτάνει σκούπα. Δηλαδή, ας πούμε, κάτω από την αλαξιέρα δεν θα μπει. Πίσω από την πόρτα δεν θα μου κλείσει την πόρτα, ας πούμε, να κάνει πίσω από την πόρτα. Πάει σε όλους τους χώρους, όπου μπορεί και όπου χωράει από κάτω. Κάτω από την κούνια, ας πούμε, χωράει. Κάτω από το κρεβάτι μας δεν χωράει. Και απλά σκουπίζω με την άλλη τη σκούπα για να παίρνω από τις γωνίες τα χνοδάκια τα οποία πλέον δεν είναι τόσο πολλά όσο ήταν παλιότερα. Διότι αυτή μαζεύει, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τώρα στις γωνίες δεν μαζεύονται τόσα. Αυτό, νομίζω δεν θα έχετε κάποια άλλη απορία. Φέτος τα Χριστούγεννα, το έχω τερματίσει τόσο πολύ που έχω βάλει μέχρι και το σταθερό να χτυπάει χριστουγεννιάτικα, ακούστε. Έλα, σε άφησα λέω να χτυπάει γιατί έβαλα το σταθερό να χτυπάει χριστουγεννιάτικα και το τράβαγα βίντεο για το vlog μας. Και το νεράκι που με είδατε να φτιάχνω το πρωί είναι απλό νεράκι βρύσης και απλά ρίχνω μέσα μισό μήλο και λίγα ξυλάκια κανέλας. Πίνεται πάρα πολύ ευχάριστα, είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο, έτσι χειμερινό άρωμα παίρνει το νεράκι. Πραγματικά είναι τέλειο, πρέπει να το δοκιμάσετε. Τώρα εσείς θα πρέπει να το δοκιμάσετε πόσα ξύλα κανέλας θα χρειαστείτε μέσα, πόσα μήλα είναι ανάλογα με το τι γεύση θέλετε κι εσείς να κάνετε, πόσο έντονη μάλλον θέλετε να κάνετε τη γεύση. Εδώ ο μπαμπάκας ταΐζει τον μικρούλι. Σήμερα έχουμε παντζάρι, γλυκοπατάτα. Τι έχουμε? Κολοκυθάκι, καρότο, μπρόκολο, φασολάκι. Της Παναγίας στα μάτια. Α, και σαν κρεατάκι τι έχουμε? Μοσχαράκι. Μοσχαράκι. Το μενού σήμερα έχει σουφλέ και σταμναγκάθι. Έφαγα στην Κρήτη πρώτη φορά και έχω τρελαθεί με το σταμναγκάθι.
μέσα στο αυτοκίνητο, μετά που και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό, σταμάτησα στην άκρη για να στείλω μήνυμα, διότι είχα ξεχάσει να στείλω μήνυμα, παιδιά, ό,τι να είναι, έτσι. Πώς με βρίσκετε? Εγώ αλλού τα λουγελού. Γιατί να μην υπάρχει φαρμακείο που να κάνει παραδόσεις στο σπίτι σε φάρμακα. Να παίρνεις τηλέφωνο, γεια σας, θέλω αυτά, να έρχεται το παιδί με το μηχανάκι, πάπ, να στα φέρνει. Δεν είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τέλος πάντων, μίλησα με τον ενδοκρινολόγο μου, γι' αυτό πρέπει να βγω επειγόντως. Έχω πάρει φάρμακα να έχω για να μην βγαίνουμε μέσα στην καραντίνα. Αλλά μίλησα με τον ενδοκρινολόγο μου και μου είπε ότι δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε το χάπι, διότι δεν με καλύπτει το χάπι που παίρνω. Να ξέρετε ότι δεν είχα ποτέ μου θυροειδή. Ποτέ μου. Η εγκυμοσύνη μου έχει κάνει τον οργανισμό, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Έχουν εμφανιστεί πράγματα. Όπα, πού πηγαίνετε? Έχουν εμφανιστεί πράγματα τα οποία εγώ ποτέ δεν είχα. Γενικότερα ο οργανισμός μου είναι έτσι. Και κοντεύω να κλείσω ένα χρόνο και ακόμα δεν έχω συνέλθει. Πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σας τα πω και να σας τρομάξω. Είμαι πραγματικά η εξαίρεση, η εξαίρεση. Υπερεκτίμησα τις αντοχές μου στο κρύο και βγήκα χωρίς μπουφανάκι, βγήκα με αυτό το πέρα το ζακετάκι και έχω παγώσει. Τα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι κρύσταλλο. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένη που βλέπω τον έξω κόσμο, βλέπω αυτοκίνητα, βλέπω κόσμο να περνάει. Βλέπω κίνηση, βλέπω κάποια μαγαζιά ανοιχτά, κάποια με φαγητό, καφέδες και τέτοια και πόσο μου αρέσει. Έχουν στολίσει κιόλας οι άνθρωποι και πάρα πολύ καλά έχουν κάνει. Εγώ συγκινήθηκα τώρα για κάποιον περίεργο λόγο. Λοιπόν, εδώ στο φαρμακείο που έρχομαι δουλεύει η νονά μας, δηλαδή η νονά του Αλέξανδρου. Που είναι και κόρη της νονάς μου που σας έχω πει. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μας έχει βαφτίσει η κόρη της νονάς μου. Και η καημένη μου το φέρνει έξω. Όταν θέλω κάτι, πάω σε Νίνα! Τι θέλουμε αυτό σήμερα? Και μου το φέρνει έξω η γλυκούλα. Τι να κάνει, τι να πει κι αυτή. Λοιπόν, σκέφτηκα μια από τις επόμενες ημέρες, αν είναι και άμεσα, τύπου αύριο, να σας... Εγώ έχω πάρει για όλους δώρα, για όλους, πέρα από τον κανάκι. Ακόμα με δυσκολεύει πάρα πολύ, αλλά έχω πάρει για όλους. Να σας δώσω ιδέες αν θέλετε, επειδή ακούστε να δείτε τι έγινε. Επειδή εγώ με όλη αυτή την κατάσταση φοβήθηκα ότι τα δέματα θα αργήσουν να πάνε, παρέγγειλα για όλους και όλα τα δέματα έχουν ήδη φτάσει στα σπιτιά όλων. Γιατί τα πλήρωσα, μόνο της Νίνας, της κουμπάρας μου δεν έχει, δεν της το έχω δώσει ακόμα γιατί ακόμα τα περιμένω. Παρ' όλα αυτά όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει στους προορισμούς τους και όλες πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πίστεψα ότι θα αργήσουν και φοβήθηκα, οπότε θέλω να τα κάνω όσο πιο γρήγορα για να είμαι σίγουρη. Οπότε επειδή όλοι τα έχουν δει τα δώρα τους πάνω κάτω. Αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι έχω πάρει τον καθένα ξεχωριστά, αν θέλετε να πάρετε κάποιες ιδέες. Γράψτε μου στα σχόλια να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει αυτό, ιδέες δώρων. Γενικότερα εγώ μέσα στα vlog μας θα σας δίνω και ιδέες δώρων από διάφορα πράγματα που θα μου έρχονται, που θα βλέπω κτλ. Και σκέφτηκα επίσης να σας κάνω και ένα βίντεο με τη ρουτίνα του μικρού, να είναι ένα vlog μας δηλαδή με τη ρουτίνα του μικρού και ένα βίντεο με το πώς περιποιούμε καθημερινά το σπίτι έτσι ώστε να μένει πάντα καθαρό και τακτοποιημένο. Αν θέλετε, πείτε μου από κάτω, τα επόμενα vlog μας να είναι αυτά. Τι κάνεις εδώ? Δεν ήρθα να σε αναστατώσω, ήρθα για να συνεχίσουμε μαζί το παιχνίδι, έλα. Όχι. Κάποιος θέλει αγκαλίτσες και φυλάκι. Οχ! Ήρθε ο αγαπημένος κούριερ. Καλά, δεν συζητάγα τίποτα άλλο. Ήρθε το δώρο της νονάς, το ένα από τα δώρα της νονάς. Θέλω να σας το φτιάξω έτσι λίγο ωραίο, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω τι είναι. Γιατί περιμένω να έρθει και το άλλο να τις τα πάω όλα μαζί. Τώρα για τα Χριστούγεννα, έτσι για το καλό που είναι και τα πρώτα μας Χριστούγεννα που είναι η νονά μας. Και θα σας τα δείξω όλα μαζί τη μέρα που είναι να τις τα πάω για να μην χαλάσει η έκπληξη. Αλλά τις έχω πάρει και πάρα πολύ ωραία και ήρθε και είναι τόσο κομψό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Πάω τώρα να αλλάξω τον Αλέξανδρο και να τον βάλω να κάνει νάνι γιατί μας έχει ετοιμάσει μια τούρτα απίστευτη. Έλα, μόνο σου με φτάσεις, έλα. Έχω στην κάμερα. Στην κάμερα τώρα. Ποιος θα αλλάξει το βρακάκι του τώρα εδώ πέρα, παιδιά? Ποιος θα αλλάξει το βρακάκι του? Εσύ? Ναι. Πω, τη συμφορά! Πάμε να κλείνουμε το ποπάκι μας. Όχι άλλο. Τραβάς και βίντεο. Ναι. Αυτό δεν είναι χριστουγεννιάτικο ούτε αυτό. Όχι. Και το κουδούνι μας χριστουγεννιάτικα της κακομοίρας. Και αφού ξύπνησε ο Αλέξανδρος, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα κουτάκια γιατί είπαμε θα τα ανοίγουμε μαζί. Πάμε στο νούμερο 2, στο Kinder.
ημερολογία. Τα αγαπημένα μου. Έφυγα γρήγορα γρήγορα να φάω το σοκολατάκι μου μέσα. Να μην έρθω κανένα και μου κάνει επίθεση. Λοιπόν, αυτή είναι η πιτζάμα μου καινούργια από τα Oizo, η οποία είναι τέλεια, είναι κούκλα. Δείτε εδώ. Έχει περιστεράκια, κουνουπάκια, λουλουδάκια, χαμός. Είναι πάρα πολύ ωραία πιτζάμα, αλλά είναι για το καλοκαίρι. Δεν είναι για το ρωτή χειμώνα. Είναι για πιο άνοιξη προς καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ λεπτή. Θέλει οπωσδήποτε κάτι να φοράς από πάνω. Ακόμα και με θέρμανση που είμαστε εμείς τώρα, εγώ κρυώνω. Είναι πάρα πολύ λεπτή, αλλά είναι κούκλα. Έλα να το ανοίξουμε. Για βοήθα τη μαμά να βρούμε το νούμερο 2. Να το, το νούμερο 2. Πώς ανοίγει το νούμερο 2, ρε παιδιά, από εδώ. Για να δούμε, Αλέξανδρε, τι κρύβεται εδώ μέσα. Α, τι μαγικό κουτί είναι αυτό, βρε Αλέξανδρε, που βγάζει πράγματα. Κοίτα. Κοίτα ένα μαγικό προϊόν. Λοιπόν, το νούμερο 2 είναι εδώ κάτω και κρύβει μέσα ένα πινελάκι. Κοίτα, Αλέξανδρε, για βγάλει το. Τράβα το. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πινέλο για τη μαμά. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα πάμε το μικρούλι να κάνει μπανάκι, γιατί χθες τελικά δεν κάναμε. Μας έχει πει ο παιδίατρος τώρα που έχει χειμωνιάσει να τον κάνουμε μέρα παραμέρα, αφού τον πλένουμε κάθε φορά που κάνει την ανάγκη του. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε. Και τελικά χθες δεν τον κάναμε μπάνια, αλλά σήμερα είναι η μέρα μας. Θα πεις καληνύχτα στα κορίτσια, θα πεις γεια. Γεια στις κορίτσια, θα σας δούμε αύριο. Για πες. Α, γεια, καληνύχτα.